Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι διαφορετικά βιώνουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι για τα φτωχά λαϊκά στρώματα τις συνθήκες του lockdown και διαφορετικά κάποιοι άλλοι. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ακριβώς ότι για μία ακόμη φορά, όπως το παράδειγμα της Δυτικής Αττικής, επιβεβαιώνονται δύο πολύ βασικά ζητήματα. Πρώτον, ότι οι εργασιακοί χώροι αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Και δεύτερον, ότι η κυβέρνηση έχει σημαντικές ευθύνες από την άποψη ότι μέχρι τώρα δεν προσπάθησε να αναβαθμίσει το δημόσιο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα στην Δυτική Αττική είναι πολύ υποβαθμισμένο και ταυτόχρονα προσάρμοσε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στη λογική κόστους ωφέλους και στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες για κρούσματα που υπήρχαν εδώ και καιρό σε αυτές τις μεγάλες επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι όχι μόνο δεν ανέστηλαν τη λειτουργία τους, όχι μόνο δεν πήραν μέτρα προφύλαξης των εργαζόμενων, αλλά αντίθετα εκβίαζαν και απειλούσαν με ενδεχόμενες απολύσεις στους εργαζόμενους που θα γνωστοποιήσουν ζητήματα. Αντί λοιπόν να ενεργοποιήσει όλο τον μηχανισμό, τον ελεκτικό μηχανισμό, να επιβάλλει στις επιχειρηματικούς ομίλους να πάρουν μέτρα προστασίας και ταυτόχρονα να βαθμίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, κρύβεται πίσω από τα ευρήματα για να προχωρήσει ένα ακόμη πιο σκληρό lockdown στο όνομα της ατομικής ευθύνης. Βεβαίως χρειάζεται η ατομική ευθύνη, βεβαίως είναι απαραίτητη, αλλά ταυτόχρονα όσο η κυβέρνηση δεν θωρακίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν το αναβαθμίζει, δεν το στηρίζει και ταυτόχρονα δεν περιορίζει τις εστίες υπερμετάδοσης που είναι οι εργασιακοί χώροι, τα γεροκομεία, άλλες δομές φιλοξενίας, τότε πραγματικά αυτές οι συνθήκες θα συνεχίσουν να υπάρχουν, να ενισχύονται όσο και αν υπάρχει ατομική ευθύνη. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση το πώς διαχειρίζεται την κρίση αλλά και την πανδημία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη τα νέα lockdown, η νέα αυστηρότερη περιοριστική πολιτική στα συστήματα της υγείας σχετίζονται ότι τα δημόσια συστήματα υγείας συνολικά στην Ευρώπη αλλά και αλλού και στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της εμπορευματοποίησης της υγείας βρίσκονταν στα όρια τους πολύ πριν ξεσπάσει η πανδημία και κατέρευσαν με το που ξέσπασε η πανδημία. Ένα ζήτημα λοιπόν αυτό δημιουργεί πρόσθετα ζητήματα στην οικονομική κρίση και στη διαχείρισή της. Η κυβέρνηση λοιπόν μέσα από αυτή την πολιτική, όπου εφαρμόζεται συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επεκτατική πολιτική προσπαθεί ακριβώς αφενός μεν να βάλει ένα δίχτυ ασφαλείας για να μην καταρρεύσει το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων. Παρόλα αυτά όμως έχουν τεράστιες απώλειες οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι φτωχομεσαία αγροτιά, που δεν αναπληρώνονται από τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για αυτούς. Και ταυτόχρονα βρήκε την ευκαιρία μέσα από αυτή τη διαδικασία αφενός μεν να στηρίξει με ζεστό χρήμα και εν μέσω πανδημίας, αλλά πολύ περισσότερο με το Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο ΕΣΠΑ, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους με ζεστό χρήμα, προωθώντας ταυτόχρονα αντεργατικά μέτρα. Αξιοποιεί δηλαδή την πανδημία για να υλοποιήσει μια σειρά αντεργατικά μέτρα τα οποία διαμορφώνουν τις συνθήκες αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης χωρίς δικαιώματα και ταυτόχρονα επιδιώκουν να συγκεντρώσουν την οικονομική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερες οικονομικές μονάδες, σε όλο και λιγότερες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν τα λουκέτα το επόμενο διάστημα, όπως οι ίδιοι οι συνδικαλιστικοί φορείς εκτιμούν, θα ξεπεράσουν τις 200.000 αυταπασχολούμενων επαγγελματίων και μικρών εμπόρων. Από αυτή την άποψη, γι' αυτό εμείς τονίζουμε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι αντιλαϊκή, εξυπηρετεί ακριβώς τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και στο όνομα της αναζωογόνησης της οικονομίας, στο όνομα της ανάπτυξης, θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών ανάγκων και αυτό, αυτή η επίθεση δεν έχει ημερομηνία λήξης. Οι μόνοι που μπορούν να πάρουν ημερομηνία λήξης είναι οι εργαζόμενοι. Είναι το λαϊκό κίνημα που πρέπει να αποκρούσει και να απαντήσει σε αυτή την κυβερνητική πολιτική διεκδικώντας την ικανοποίηση των δικαιών ετοιμάτων.